Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στα στρατιωτικά νοσοκομεία των Αθηνών 251 και 401. Ό,τι έχει μείνει, πας μέχρι. Δεν έχει μείνει και πολύ. Δεν έχει. Για πιστόνι, για τις. Καλή ώρα και χρόνια πολλά. Καλή ενέργεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Όλα εντάξει. Αυτές οι περιπέτειες είναι για να αντιμετωπίζουμε και να πηγαίνουμε παρακάτω. Αυτό είναι. Σιδερέγγα. Σύντομα σπίτια. Όλοι μας. Όλοι δεν μας σκοτώνουν, μας κάνει πιο δυνατούς στη ζωή. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τις τουρκικές προκλήσεις στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του Αντένα. Γιατί νομίζω ότι το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα είναι η εθνική ενότητα και η εθνική ομοψυχία. Άρα λοιπόν στις κρίσιμες επιλογές θα είμαστε εκεί για να πούμε τη γνώμη μας, να καταθέσουμε τις απόψεις μας, την εμπειρία που έχουμε και να διαμορφωθεί μια εθνική στρατηγική. Θα είμαστε εδώ όμως και να ασκούμε και κριτική στα κακό σκήμενα. Πάνε καλά τα πράγματα. Υπάρχει ένας διπλωματικός μαραθώνιος. Ο κύριος Δένδιας πήγε στην Λιβύη, πήγε στο Κάιρο. Έχουμε την υπογραφή τώρα για τον αγωγό που είναι για πολύ τον Ισμέτ, που είναι σημαντικός. Θα σας πω ότι είμαι ανήσυχος. Σε τι? Και θα σας πω ότι είμαι ανήσυχος όχι μόνο γιατί βλέπω αυτή την τουρκική προκλητικότητα την οποία την είχαμε προδιαγράψει σε μεγάλο βαθμό. Τη γνωρίζαμε. Ήταν μάλλον ανέτοιμη η κυβέρνηση. Ήταν αναμενόμενο αυτό που θα έκανε, γιατί ουσιαστικά είμαστε, αν θέλετε, σε αυτό τον τομέα θύμα της επιτυχίας που είχαμε το προηγούμενο διάστημα στην αναβάθμιση του γεωπολιτικού μας ρόλου με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την παρουσία, την επικύρωση αυτής της συνεργασίας από τις ΗΠΑ για τον EastMed. Και τι κάνει τώρα η Τουρκία? Ουσιαστικά κάνει γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, εκεί από όπου ξεκινάει ο EastMed, και θέλει με τη συμφωνία με τη Λιβύη να δημιουργήσει μια εγκάρσια τομή για να ακυρώσει το έργο. Γιατί είμαι όμως ανήσυχος? Είμαι ανήσυχος διότι βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιφυλακτική. Και επί των ημερών σας. Είναι επιφυλακτική. Είχε πάρει αποφάσεις, αλλά δεν είναι επικίνδυνο. Επί των ημερών μας πήρε αποφάσεις και πιέστηκε για αυτές τις αποφάσεις. Δεν τις εφάρμοσε. Και πιέστηκε και για τις κυρώσεις στην τελευταία συνόδο τον Ιούνιο. Και δεν τις εφάρμοσε. Εκεί λοιπόν έχω να ασκήσω μία κριτική στην σημερινή κυβέρνηση, διότι η σημερινή κυβέρνηση εμφανίζεται με μία πολυφωνία στο θέμα αυτό.